Από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου στη συνεδρίαση με θέμα το σκάνδαλο των υποκλοπών και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε επιχείρηση συγκάλυψης της υπόθεσής του από την ελληνική κυβέρνηση. Προσπάθεια ενοχοποίησης των θυμάτων. Υπονόμευσαν το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής στην Ελληνική Βουλή, δύο φορές άλλαξε την νομοθεσία ο κ. Μητσοτάκης για να αποτρέψει την νόμιμη ενημέρωση των στόχων. Στον απόϊχο ανώνυμων και επώνυμων δημοσιευμάτων για την ασυλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ενορχιστρωμένη επίθεση με fake news. Παρουσιάζεται από διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως μια προσπάθειά μου να προστατευτώ από ένα δίθεν σκάνδαλο που εμπλέκονται τρίτες χώρες. Όσο και να προσπαθούν με σενάρια επιστημονικής φαντασίας που θυμίζουν Κουάνον και Τραμπ να λυγίσουν την αποφασιστικότητά μου, να είστε σίγουροι ότι δεν θα καταφέρουν τίποτα. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του Guardian φέρνει στο φως τη δράση ομάδας Ισραηλινών συμβούλων, η οποία φέρεται να έχει εμπλακεί σε χειραγώγηση περισσότερων από 30 εκλογικών διαδικασιών σε όλο τον κόσμο, με χακάρισμα και διασπορά ψευδών ειδήσεων. Σύμφωνα μάλιστα με το ίδιο ρεπορτάζ, συνεργάτες αυτής της ομάδας δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα. Our investigation pointed to Team Jorge's work in countries all over the world. Η εισηγήτρια της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ του Ευρωκοινοβουλίου για τις Υποκλοπές, Sophie Ιντβέλτ, κάλεσε την Κομισιόν και την Europol να ερευνήσουν άμεσα τις καταγγελίες του επικεφαλής της ομάδας των Ισραηλινών, μιλώντας για κυβερνοπόλεμο κατά της δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ανησυχητικές ανακαλύψεις σήμερα για τον Χόρχε, ο οποίος παρακρατικός στο Ισραήλ, φαίνεται ότι είχε κάποιες σχέσεις και στην Ελλάδα. Η δουλειά μας είναι να προστατεύουμε τη δημοκρατία για όλους. Όλοι μαζί, με την υιοθέτηση αυθαίρετων ισχυρισμών και με αθέμετες παρεμβάσεις, ιδίως κατά την προεκλογική περίοδο, κάποιοι επιδιώκουν να πλήξουν την ελληνική κυβέρνηση, στηρίζοντας την προεκλογική καμπάνια της αντιπολίτευσης. Η πολιτική ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο. Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί αυταρχικές πρακτικές, όχι μόνο μέσω του Predator, αλλά και μέσω της ΕΥΠ που είναι υπό τον έλεγχό του, που θυμίζουν την ανατολικογερμανική στάζη. Με αφορμή το δημοσίευμα του Guardian, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τη δικαιοσύνη να παρέμβει προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες εν μέσω προεκλογικής περίοδου, ενώ η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για μυθεύματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκειμένου να διαχειριστεί την επερχόμενη ήττα της.